Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια περικοπών και ισοπαίδωσης των μισθών, επιτέλους αχτίδα αρχίζει να γνωφαίνεται, αφού μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου η Υπουργός Εργασίας ανακοινώνει την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί από την Υπουργό Εργασίας με υπουργική απόφαση το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Επίσης θα καταργηθεί και ο υποκατώτατος μισθός. Κάτι πολύ άσχημο, το οποίο να θυμίσω ότι θεσπίστηκε το 2012, και επίσης η μείωση του κατώτατου μισθού από το 751 στο 586, και αυτό με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012. Πιστεύω ότι η αύξηση που θα υπάρξει μετά την υπουργική απόφαση δεν θα είναι βεβαίως την επαναφορά στο 751 ευρώ το μήνα, κάτι το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και μετά η οποιαδήποτε αύξηση σίγουρα θα είναι μια μεγάλη βοήθεια στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά θέλω να θυμίσω ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τα επιδόματα που χορηγεί ο ΕΕ, τα επιδόματα ανεργίας, και επίσης σίγουρα θα υπάρξει μια αύξηση για όλους και στα επιδόματα που παίρνουν, τα επιδόματα πολυετίας και γάμου. Εδώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση προσπάθησε όσο γίνεται πιο σύντομα να επαναφέρει την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί σύμφωνα με τον νόμο που είχε ψηφιστεί επί Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος Βρούτση, έλεγε ότι κάθε χρόνο μετά από τα μνημόνια θα έπρεπε να υπάρχει μια διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας, οι επιστημονικοί φορείς και οι κοινωνικοί φορείς να υποβάλουν τα υπομνήματά στον Υπουργό ή στην Υπουργό Εργασίας, και τον Ιούνιο κάθε χρονιά θα αποφασιζόταν αν θα δοθεί αύξηση ή όχι. Εμείς με τροπολογία επαναφέραμε αυτή την τετράμινη διαβούλευση στο τέλος του 2018. Αυτή η τετράμινη διαβούλευση τελειώνει στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, όπου ο Υπουργός Εργασίας θα ανακοινώσει την ακριβή αύξηση των κατώτατων μισθών και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Σίγουρα οι κάτω των 25, οι νέοι που είναι κάτω των 25, θα δουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις από ό,τι στους άλλους εργαζόμενους που είναι άνω των 25. Από εκεί και μετά, για μένα προσωπικά, ως εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα και ως συνδικαλιστή, περιμένω το ταχύτερο δυνατό, το επόμενο χρόνο τουλάχιστον, να επανέλθει στα 751 ο βασικός μισθός και να σταματήσει πια με υπουργική απόφαση ή με νόμο να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, αλλά να καθορίζεται με συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργαζόμενοι και εργοδότες να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να διαπραγματεύουν και να συναποφασίζουν για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, όπως συνέβαινε μέχρι το 2012, που δυστυχώς τότε η κυβέρνηση Παπαδήμου με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού τον κατήργησε σε μια νύχτα με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια από τις χειρότερες πράξεις που έγιναν την εποχή των μνημονίων εις βάρος εκατομμύριων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Και οι αυξήσεις θα είναι απευθείας, δηλαδή θα τις δούνε τον επόμενο μήνα? Η αύξηση κανονικά πρέπει να επανέλθει από 1η πρώτου του 2019. Βεβαίως θα δούμε την υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίσει την αύξηση και πώς θα τεκμηριώνει την απόφαση υπουργός. Και μπορεί μεν οι αυξήσεις να είναι οριακές, ωστόσο ακόμη και αυτές σηματοδοτούν τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα στον κόσμο της εργασίας, ο οποίος υπήρξε το εύκολο θύμα των μνημονίων.